Στην μάχη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσω καινοτόμων προγραμμάτων που έχουν αναπτυχθεί. Συντονιστή των οποίων είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η αλήθεια είναι κάτι πολύ νέο, κάτι πολύ καινοτόμο. Ε, το οποίο όμω η αλήθεια είναι, όπω αναφέρεται και το ChatGPT, σιγά σιγά θα μπει στη ζωή μα και στη μάχη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Και τι προσπαθούμε εμεί να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε μια εκτίμηση της επικινδυνότητας, του κινδύνου για δασική πυρκαγιά, είτε για την επόμενη μέρα, είτε για μια εβδομάδα από τώρα, είτε και για έναν μήνα από τώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρυσι λειτουργήσε πιλωτικά για την Ελλάδα, ωστόσο φέτος η εφαρμογή του έχει επεκταθεί για όλη την Μεσόγειο. Πρόκειται για δύο καινοτόμο προγράμματα, το DeepCube και το Ceasefire, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2022 αντίστοιχα και μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκουν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να πολύ σύνθετο υποστημονικά, γιατί είναι μια σειρά από ε, αν θέλετε, και μη παράμετροι που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυξάνοντας ή μειώνοντας τον, ε, τον κίνδυνο και μια αλληλεπίδραση έτσι που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τη μοντελοποιήσουμε επαρκώς με φυσικά μοντέλα και εξισώσεις. Οπότε η ιδέα ποια είναι, η ιδέα είναι να αφήσουμε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να μάθει όλες αυτές τις πολύ σύνθετες και μη γραμμικέ αλληλεπιδράσεις. Ο κ. Παπουτσής επίσης σχολίασε την παρέτηση από την Google του επιστήμονα που άνοιξε τον δρόμο του Chart -GBT. Ναι, είναι, είναι ο Τζέφρι Χίντον, ε, είναι είναι πραγματικά πατέρα τη νοημοσύνης και είναι νομίζω πάνω από 80 χρονών πλέον. Ε, παρετήθηκε από ό,τι διάβασα και τη σήμερα το πρωί ένα tweet του, ε, ε, όχι για να πει κάτι κακό για την Google αλλά για να μπορεί να μιλάει ελεύθερα χωρίς να έχει κάποιο αντίκτυπο στην Google και κυρίως στα θέματα που αφορούν το JGPT δηλαδή θέματα που αφορούν ε, στη γλώσσα έτσι, και όχι στα δορυφορικά δεδομένα που σας ανέφερα εγώ προηγουμένως αλλά ε, με εφαρμογή που να κάνουν με τη γλώσσα ε, Πραγματικά ε, Πρέπει κανείς να είναι πολύ διαφανής στον τρόπο με τον οποίο έχει εκπαιδεύσει τα μοντέλα που έχει εκπαιδεύσει. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται όλο και περισσότερο από την επιστημονική κοινότητα σε συνδυασμό με τα κλιματολογικά και δορυφορικά δεδομένα.